θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, κυρίως των Βρετανικών Αρχών, αλλά και του κ. Ζουλαρχάκη, που τόσο πολύ με στήριξε στην ίδρυση αυτού του Ινστιτούτου και στα πρώτα του βήματα. Η δική μου παρέμβαση δεν θα είναι τόσο τεχνική, θα προσπαθήσω να σκαγραφίσω ποια είναι η σημερινή κατάσταση του αγροδίατρου τομέα και τις σχέσεις που έχει με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Πού είμαστε σήμερα? Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται σε σύγκριση. Ο τομέας είναι αντιμέτωπος με τεράστιες προκλήσεις που συνδέονται με τις δημογραφικές αλλαγές, τις μεταβαλλόμενες δημογραφικές συνήθειες, την οικονομική κρίση, την πανδημία, την κλιματική αλλαγή και λίγο προσφάτως την πολεμική σύρεξη μεταξύ δύο κρατών με σημαντική συμμετοχή στο παγκόσμιο αγροδιατροφικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, και σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, τον γνωστό μας FAO, μέχρι το 2050 ο τομέας θα πρέπει να τρέφει 40% περισσότερους ανθρώπους και να έχει αυξήσει την παραγωγή τροφίμων κατά 70%. Ενώ την ίδια στιγμή η καλλιεργήσιμη γη θα έχει αυξηθεί μόλις κατά 10%. Μέχρι τότε, το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού θα κατοικεί στις αστικές περιοχές, ενώ εκτιμάται ότι το 12% θα υποψηφίζεται, με την καλλιεργήσιμη γη ανά άτομο να υπολογίζεται ότι θα μειωθεί από τα 2,3 στρέμματα που έχουμε σήμερα στο 1,5 στρέμμα. Την ίδια ώρα η κλιματική αλλαγή οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση σοβαρών εισιτημάτων που συνδέονται με την αγροδιατροφή όπως σπαθάλη του τροφίμου, η αλόγιστη χρήση των υδατικών πόρων, τις εκπομπές του θερμοκηπίου, των αερίων του θερμοκηπίου, την υποβάθμιση του εδάφους, τη μείωση της βιοποικιλότητας. Η πολεμική σύραξη μεταξύ δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υπηρών στον κόσμο, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ήρθε να εντείνει ακόμα περισσότερο το ζήτημα της επιστημιστικής ανασφάλειας μέσω της απότομης αύξησης του ενεργειακού κόστους και του κόστου συνδρομών στον αγροτικό τομέα. Το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής τροφίμων υπόκειται σε συνεχή πίεση προκειμένου να ανταποκριθεί τόσο στις παλιές όσο και στις νέες προσκλήσεις, αλλά και ταυτόχρονα να διατηρήσει μια ισορροπία του οικοσυστήματος.